Να πω ευχαριστώ και εγώ γιατί μετέχω σε αυτή την εορτή, το συμπόσιο προς τιμήν των τριών ιεραρχών, αλλά θα έλεγα οι τρεις ιεράρχες μας τιμούν. Τι να τιμήσουμε εμείς από αυτές τις τιτάνιες μορφές. Εκείνοι μας έχουν τιμήσει και εξακολουθούν να μας τιμούν και θα μας τιμούν ακόμη περισσότερο όταν εγκολπωθούμε τη διδασκαλία τους, τον τρόπο της ζωής τους, το πνεύμα τους. Τώρα, εγώ πράγματι επέλεξα έναν τίτλο «Τρεις Ιεράρχες προ Χριστού». Για να τονίσω, αυτή ήταν η σκέψη μου, κάτι ουσιαστικό που έχω την εντύπωση ότι ενδεχομένως και σε κάποιους από εμάς να μας διαφεύγει. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα και θα έλεγα και κυρίως και από τις θεολογικές σχολές, ότι κοίταξα στην εποχή μου, βέβαια, όταν σπούδαζα εγώ, δεν είχαμε, αλλά ούτε και τώρα είδα να υπάρχει ένα μάθημα θεολογίας της ιστορίας, που είναι, έχω την εντύπωση, ειδικά στην εποχή μας, θα έπρεπε να είναι το πρώτο μάθημα που θα έπρεπε να διδάσκεται στις θεολογικές σχολές, αλλά και στα σχολεία. Και στα σχολεία. Τι εννοώ με τη θεολογία της ιστορίας? Ότι βλέπουμε μέσα στην ιστορία τα βήματα του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Οι τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με αυτή την έννοια δεν είναι πρόσωπα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Θα έλεγα είναι του 4ου αιώνα προ Χριστού και αν θέλετε θα πήγαινα και πιο παλαιά ακόμη. Θα έλεγα ότι είναι παιδιά του Ομήρου. Γιατί, διότι πρέπει να βλέπει κανείς αυτό που είπα, τα βήματα του Θεού στην ιστορία. Δεν θα υπήρχαν τρεις ιεράρχες αν δεν είχε υπάρξει Όμηρος, αν δεν είχε υπάρξει Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, οι άλλοι φιλόσοφοι σπουδαίοι. Αν δεν είχε υπάρξει Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος, εντάξει, είναι ο πατέρας της χριστιανικής θεολογίας, της θεολογίας της Εκκλησίας. Διότι χάρη στον Αλέξανδρο δεν θα είχαμε τίποτε από αυτά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι Σύριος, στην Αντιόχεια της Συρίας. Είναι Έλληνας όμως, δηλαδή, είναι, όπως λέει μου έκανε εντύπωση, βρήκα σε ένα κείμενο του κυρίου Μπαμπινιώτη, παραθέτει ένα κείμενο του κορυφαίου κλασικού φιλολόγου όλων των αιώνων, του Βιλαμόβιτς. Και λέει ο Βιλαμόβιτς ότι ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ένας γνήσιος αττικιστής. Όλοι οι Έλληνες της εποχής του, ακόμη και οι πιστοί της Πλατωνικής Ακαδημίας και οι συνεχιστές του Πλάτωνος, είναι βάρβαροι κακοτέχνες συγκρινόμενοι με αυτόν τον εξηρίας χριστιανό.
απίστευτα λόγια. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι οι ειδωλολάτρες, ας πούμε, συνέχισαν την πλατωνική σχολή, την εποχή του Χρυσοστόμου, λέει, είναι βάρβαροι κακοτέχνες συγκρινόμενοι με τον Χρυσόστομο, ο οποίος περισσότερο από τον Αριστίδη αξίζει να συγκριθεί ως προς το ύφος με τον Δημοσθένη. Είναι ασύλληπτες οι ικανότητες του Χρυσοστόμου. Συνεχίζει ο Βιλαμόβιτς, το αττικό ύφος του Χρυσοστόμου δεν είναι απλώς ένα μέσο που το διδάχθηκε, αλλά είναι η αρμονική έκφραση μιας αττικής ψυχής. Δηλαδή ο Χρυσόστομος, αυτό μας λέει ο Βιλαμόβιτς, είναι γεννημένος, ζούσε στον 5ο και στον 4ο αιώνα π.Χ. και έχει με τον τελειότερο τρόπο αυτή την αρμονική έκφραση της αττικής ψυχής. Βέβαια, ό,τι και να προσπαθήσω να πω τώρα, ο χρόνος που ετέθη στη διάθεσή μου είναι πολύ περιορισμένος και πρέπει να φροντίσω να συμμαζέψω τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, η βασική έννοια είναι αυτή, γι' αυτό λέω τρεις ιεράρχες π.Χ. ουσιαστικά είναι γεννημένοι π.Χ., δηλαδή τους ετοίμαζε ο Θεός αναδεικνύοντας αυτές τις τιτάνιες μορφές της αρχαίας ελληνικής, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Εάν δεν υπήρχε Πλάτων, να πάρω ας πούμε την... δεν θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την αλήθεια της πίστεώς μας. Οι λεπτές έννοιες της δογματικής θεολογίας, δηλαδή της αλήθειας της πίστεώς μας για να ξέρουμε ποιον Θεό πιστεύουμε, δεν μπορούσαν να εκφραστούν. Και όχι μόνο, τα πάντα. Πάλεψαν αυτοί οι άνθρωποι π.Χ. χωρίς να ξέρουν τίποτε. Ξαφνικά σε ένα σημείο του πλανήτη μας βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στιγμή που σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη ασχολούνταν ή με πολέμους ή με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, και αυτοί εδώ πάλευαν να βρουν την αλήθεια, να εκφράσουν αυτό που νόμιζαν ότι είναι αλήθεια, που πάλευαν να το βρουν. Ήταν μια αναζήτηση με τέτοιο πάθος, απίστευτο, αφού λένε, το γράφουν οι ιστορικοί, ότι ο Σωκράτης κάποια μέρα, ένα βράδυ, έτσι, ξεκίνησε να επιστρέψει στο σπίτι του και στο δρόμο που πήγαινε τον είδαν ξαφνικά, σταμάτησε. Καθόταν έτσι, σκεφτόταν. Πέρασε η ώρα, περνούσε η ώρα, νύχτωσε. Όλη νύχτα έμεινε εκεί ακίνητο σαν κολώνα, κάθονταν και τον βλέπανε και λέει μόνο το πρωί όταν βγήκε ο ήλιος και τον χτύπησε ο ήλιος, τότε συνέχισε και πήγε στο σπίτι του. Κάποια έννοια είχε συλλάβει και προσπαθώντας να την εχμαλωτήσει, να την κρατήσει δυνατά, κοκάλωσε. Αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν, αυτοί ήταν, ας πούμε, οι πατέρες των πατέρων μας, των μεγάλων πατέρων. Αφήνω, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά σε αυτό. Είναι ένα τόσο σπουδαίο, μεγάλο θέμα και τόσο λίγο, δυστυχώς, προβαλλόμενο. Δεν θεωρούμε, αναφέρομαι στους τρεις ιεράρχες ότι είναι των ελληνικών γραμμάτων αυτοί που καλλιέργησαν, που εναρμόνισαν τον ελληνισμό με τον χριστιανισμό κτλ. Κτλ. Αυτά. Δεν μιλάμε γι' αυτό που ο Θεός ετοίμαζε αιώνες πριν για να έχουμε μετά έναν Χρυσόστομο, έναν Βασίλειο, έναν Γρηγόριο Θεολόγο, και όχι μόνον αυτούς, και στη συνέχεια. Αλλά λέω, επειδή αυτούς τιμούμε σήμερα.
Αν δεν υπήρχαν λοιπόν εκείνοι και δεν είχαν εκφράσει τα πάντα με αυτή την απίστευτη λεπτότητα που έχει τη δυνατότητα μόνο η ελληνική γλώσσα, δεν θα τους είχαμε και δεν θα είχαμε αυτόν τον πλούτο της θεολογίας, η οποία θεολογία τι είναι στην πραγματικότητα? Η θεολογία είναι η υψίστη έκφραση της φιλοσοφίας. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία έχει μία πορεία από τους προσοκρατικούς, μεγάλες, απίστευτες μορφές. Και Πυθαγόρη και Δημόκριτος. Με μία φράση είπε όλη τη σημερινή επιστήμη ο Δημόκριτος. Τι είναι, λέει, το πάνω, τα πάντα, λέει, είναι άτομων και κενών. Άτομων και κενών. Αυτό είναι η φύση των πάντων. Ή ο Ηράκλητος. Ο Ηράκλητος είναι μια... Δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγράψει κανείς μια τέτοια μορφή, μεγάλη, ασύλληπτη. Λοιπόν, όλοι οι προσοκρατικοί, μετέπειτα, έτσι όπως είπαμε, ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, δημιούργησαν αυτό το... Και το αποκορύφωμα είναι η θεολογία. Το αποκορύφωμα της φιλοσοφίας που εξέφρασαν οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι. Και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας όλοι έχουν μελετήσει εξονυχιστικά όλα τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα. Και δείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλοι αυτοί, οι τρεις μεγάλοι, θεμελίωσαν την αντίληψη που πρέπει να έχουμε ως χριστιανοί για την αρχαία ελληνική γραμματεία, επηρέασε όλους τους αιώνες. Δεν θα είχαμε τίποτε σήμερα από την αρχαία ελληνική γραμματεία αν δεν είχαν υπάρξει οι τρεις ιεράρχες. Διότι μας σώθηκε η αρχαία ελληνική γραμματεία από πού? Από τα μοναστήρια. Τα τυπογραφεία των προηγούμενων αιώνων ήταν τα μοναστήρια. Κάθονταν οι καλόγεροι και αντιγράφανε. Και μας σώθηκαν αυτά. Δεν θα είχαμε τίποτε απολύτως. Και αντιγράψανε. Δείτε πόσο είναι η χριστιανική πίστη. Είναι τόσο ευρύχωρη, τόσο άνετη, τόσο υπέροχο πράγμα. Αντιγράφανε οι καλόγεροι στα μοναστήρια, αντιγράφανε και τα έργα του Αριστοφάνη, τα οποία είναι μερικά, είναι... Η γλώσσα του Αριστοφάνη είναι, τι να πω τώρα, ομή δηλαδή. Τα αντιγράφανε στα μοναστήρια. Και έτσι μας σώθηκαν. Αλλά λέω, ας πούμε, να περιορίσω λίγο, κοιτάζω το ρολόι, να περιορίσω λίγο, να έρθω, ο Μέγας Βασίλειος έγραψε αυτό το μοναδικό έργο προς τους νέους, όπως σαν εξελληνικών ωφελήν των λόγων. Τι υπέροχο πράγμα είναι, πως έπιασε την ουσία του πράγματος. Κοιτάξτε, ο Πλάτων την πολιτεία του, το έργο «Η πολιτεία», δεν επιτρέπει στους νέους να διαβάζουν όμηρο. Ο Πλάτων. Όχι, λέει. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, ναι, πάσα η ποίηση ομήρου αρετήσε στην έπαινος. Κοιτάξτε ευρύτητα. Κοιτάξτε ευρύτητα. Κάτι που είναι πέρα, δηλαδή... Αυτή είναι η θεολογία, η ορθόδοξη θεολογία. Και με αυτό το έργο θεμελίωσε, όπως είπα, ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι πατέρες. Αλλά δείτε τώρα, προηγουμένως διαβάσανε τα παιδιά, είναι πολύ ωραίο κομμάτι αυτό, πώς το λέγανε, ο Χριστός κοιμάται, έτσι. Και το διαβάσανε, είναι ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ένα από τα πιο γνωστά κείμενα. Έρητα καλά, γυμνάτα κακά, ο πλούσιν νυχτή, πυρσό σου δαμού, Χριστός καθεύει. Τι ωραίο.
ποιοι ξέρουν τι είναι αυτό το κείμενο, για να καταλάβουμε τι εστί Γρηγόριος ο Θεολόγος, τι είχε μελετήσει από την αρχαία ελληνική γραμματεία, τι δεν υπήρχε τίποτε που να μην το κατέχει καλύτερα και από αυτούς που το είχαν γράψει. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα κείμενο, δηλαδή είναι μία αντιπαραβολή, να το πω, δεν ξέρω αν είναι κανένας φιλόλογος εκεί, μπορεί να μου βρει κάποια καλύτερη λέξη. Μεταξύ ενός αρχαίου κειμένου και των θεμάτων που αντιμετώπιζε ο Άγιος Γρηγόριος στην εποχή του. Ποιο είναι το αρχαίο κείμενο? Είναι το κείμενο που έπιασαν οι Αθηναίοι στον Πελοποννησιακό πόλεμο, έπιασαν έναν απεσταλμένο των Σπαρτιατών, ο οποίος πήγαινε στη Σπάρτη με ένα μήνυμα που το είχε γράψει ο Ιπποκράτης, ο γραμματέας του Μινδάρου, που ήταν ο ναύαρχος του Σπαρτιατικού στόλου, και έστειλε το μήνυμα στη Σπάρτη επειδή είχαν ιτηθεί από τους Αθηναίους οι Σπαρτιάτες, και έλεγε εκεί, όπως είπα, έπιασαν τον απεσταλμένο και έγραφαν εκεί, έγραφε ο Ιπποκράτης στη Σπάρτη, «Έρη τα κάλα, μίνδαρος απεσία, πεινόντι τόνδρες, απορίομαι στη χρυδράν, έρη τα κάλα, καταστράφηκαν τα κάλα, τα κύλα, τα πλοία δηλαδή, έρη τα κάλα, μίνδαρος απεσία». Ο Μίνδαρος σκοτώθηκε, είναι νεκρός. Πεινώνται οι τόνδρες, πεινούν οι άνδρες. Απορίομαι στη χρυδράν. Βρισκόμαστε σε απορία, δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Περιμένουμε οδηγίες, εντολές. Το παίρνει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Παίρνει το «Έρη τα κάλα, Μίνδαρος απεσία, πεινώνται οι τόνδρες, απορίομαι στη χρυδράν», και το κάνει «Έρη τα καλά». Το «Έρη τα καλά» γίνεται «Έρη τα καλά», χάθηκαν τα καλά. Έτσι, «Έρη τα καλά, γυμνά τα κακά, ο πλούς εν νυχτή, πυρσό σου δαμού, Χριστός καθεύδει». Έτσι είναι όλος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πίσω από κάθε φράση του υπάρχει κάτι αντίστοιχο από κάποιον αρχαίο Έλληνα συγγραφέα. Είναι γι' αυτό τα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου είναι ελάχιστα. Στην πατρολογία περισσότερο όγκο καταλαμβάνουν τα σχόλια που κάνουν στα έργα του, προσπαθώντας να ανακαλύψουν κάθε φορά από πού πήρε την κάθε, πού παραπέμπει η κάθε λέξη που λέει. Τέτοια η επιμέλεια των κειμένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που όταν κάποτε οι αιρετικοί του είπαν «καλά, λέει και οι λόγοι σου, σιγά τώρα», και αυτό ήταν το μόνο που τον πείραξε, γιατί δεν τον πείραξαν, τον είχαν λιθοβολήσει, τον είχαν να τον σκοτώσουν. Όταν τον λιθοβολήσαν έλεγε «τι να τους πω, δεν μπορώ, τους κατηγορώ, δεν μπορώ να χωνέψω ένα πράγμα», ότι δεν ήξεραν καλό σημάδι να με πετύχουν, να με σκοτώσουν. Αυτό ήταν αγανακτισμένος μαζί τους. Λοιπόν, όταν όμως του είπαν ότι καλά και τι λόγια σου, όχι λέει και οι λόγοι μου. Όχι και οι λόγοι μου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κοιτάξτε. Πώς θα θαλάσσεις ψάμων ή ρύθμων μάτιν, νύκτας συνάπτων ημέρες εν της πόνιας. Τι έκανα, τους λέω, μην λέτε τώρα για τους λόγους ότι δεν είναι. Τι έκανα εγώ που τη νύχτα μετρούσα την άμμο της θαλάσσης και ένωνα τη νύχτα με την ημέρα. Δηλαδή δεν είχα, ξενυχτούσα για να ετοιμάσω αυτούς τους λόγους. Τους ετοιμάσει έτσι, με τον τρόπο που είπαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να τελειώνω.
τι θα κρατούσαμε οι μεγάλοι πατέρες αυτοί, οι τιτάνες του πνεύματος, οι ήλιοι, οι τρεις μέγιστοι φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, ήξεραν να ξεχωρίζουν την ουσία από τα εξωτερικά, το εξωτερικό περίβλημα. Είχαν καταλάβει ότι όλο αυτό, όλος ο πλούτος που είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα από τους τιτάνες της φιλοσοφίας και όλο του πολιτισμού ήταν ένα εργαλείο που τους το έδωσε ο Θεός. Δεν συναρπάστηκαν από την πραγματικά τις πραγματικά μεγαλοφυείς συλλήψεις. Είπαν ναι, μέχρι εκεί όμως. Είναι εργαλείο. Ο Θεός το ετοίμαζε αιώνες πριν για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε την πίστη. Δείτε ας πούμε ένα παράδειγμα πάλι με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Λέει ο Πλάτων, Θεόν νοήσε μεν χαλεπών, φράσε δε αδύνατον. Λέει, τον Θεό να τον καταλάβει κανείς είναι δύσκολο, χαλεπών, δύσκολο. Φράσε να το εκφράσει αυτό είναι αδύνατο. Και έρχεται τώρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέει, πστ, έλα εδώ. Δηλαδή τι θες να μας πεις τώρα εσύ, εντάξει είσαι ο σπουδαίος φιλόσοφος, αλλά τι θες να μας πεις, ότι Θεόν νοείς εμέν χαλεπών, δηλαδή τον Θεό να τον καταλάβει κανείς είναι δύσκολο, ότι εσύ το κατάλαβες, αλλά φράσε δε αδύνατον, αλλά δεν μπορείς να μας, το, να μας πεις αυτό που κατάλαβες. Όχι αγαπητέ μου, του λέει, συμφωνώ κι εγώ, ότι Θεόν φράσε με ένα δύνατον. Να εκφράσει κανείς τι είναι ο Θεός είναι πράγματι αδύνατον. Νοήσε δε αδυνατότερον. Να καταλάβεις όμως τι είναι ο Θεός είναι ακόμη πιο αδύνατο. Γιατί? Γιατί μπορεί να πεις ο Θεός είναι τούτο είναι εκείνο. Να καταλάβεις τι είναι ο Θεός αποκλείεται. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι πάντη, απερινόητος, ακατάληπτος, αόρατος, απρόσιτος. Είναι. Είναι γίνεται προσιτός μέσω των θείων ενεργειών του, αλλά κατά την ουσία είναι ακατάληπτος. Μη μου λες λοιπόν ότι κατάλαβες, είναι δύσκολο και ότι εσύ κατάλαβες. Δεν κατάλαβες τίποτε. Αυτή είναι η τρομερή δύναμη που είχαν αυτοί οι τρεις άνθρωποι στην πιο κέρια καμπή της ιστορίας που θεμελίωσαν την Ορθόδοξη Θεολογία κατά κρυστάλλινο, αδαμάντινο τρόπο. Και τι έχουμε εμείς σήμερα? Πάμε εμείς τι είμαστε? Εμείς είμαστε, να πω τη λέξη τώρα, γευτόπουλα είμαστε. Αν δεν είχαμε Γρηγόριο, Χρυσόστομο, Βασίλειο και την σειρά των επομένων πατερών, αλλά είπα για αυτούς μιλάμε σήμερα, δεν ξέραμε τι μας γίνεται. Τους ανέδειξε ο Θεός. Πρέπει να τους αγαπήσουμε. Να τους αγαπήσουμε. Βλέπουμε ταινίες, βλέπουμε εδώ, σύριαλ, πώς θα λένε αυτά τα... Σαρβαλάιτορ, που τρελαίνουν τον κόσμο. Σαρβάιβορ, αυτό. Ξέρω πώς το λένε. Επίτηδες το λέω έτσι. Τι είναι, σαβούρα είναι. Και δεν έχουμε διαβάσει Χρυσόστομο. Που άμα διαβάσει κανείς Χρυσόστομο, θα πρέπει να πάει σε ψυχίατρο, τρελαίνεται. Να πάρει χάπια, να ηρεμήσει. Είναι απίστευτο σαν. Διαβάζουμε Γρηγόριο Θεολόγο, Μέγα Βασίλειο. Αγνοούμε δηλαδή, λοιπόν να τους αγαπήσουμε. Να τους μελετήσουμε και κάπου κάτι να κάνουμε κι εμείς από αυτά που λένε. Για να είμαστε πραγματικοί μαθητές
των τριών ιεραρχών ευγνώμονες για τους τιτάνιους αγώνες που έκαναν και πορευόμενοι την οδό αυτή προς τη Βασιλεία του Θεού που ήθελε να αξιωθούμε να βρεθούμε μαζί τους κάποια μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.